Θέλω να γνωρίσω επιτέλους τον Bachelor. Είμαι πολύ excited. Δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Wow! Βλέπω μια πολύ εντυπωσιακή κοπέλα να πλησιάζει και κάτι κρατάει. Καλησπέρα σας. Στον Νίκο, παρακαλώ. Μπιλ. Κωνσταντίνα, κάτω Πατήσια. Α, είσαι από τα κάτω Πατήσια. Ναι. Τι ωραία. Μου αρέσουν τα κάτω Πατήσια. Είσαι πολύ ωραίος. Είσαι πάρα πολύ από κοντά. Δεν είμαι σαν αναγεννησιακός πίνακας του Μποτιτσέλη. Δεν είσαι the hands back of Notre Dame. Τι? The hands back of Notre Dame. Τι σκατά είναι αυτό. Ξέρεις, αυτός πίνει λίγο σαν... Σαν μάνα του. Ναι. Κατάλαβα. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό που είπε, αλλά μου άρεσε. Τι είναι αυτό όμως, τι έφερες? Εγώ έχω data πρόβλημα. Δεν πάω πουθενά χωρίς αυτά, τσίμπα. Τι, να πάρω data? Ναι, ναι, τσίμπα, τσίμπα, πάρω το. Πατά στο κουμπί και έχεις ή unlimited ή στάνε σε ένα φίλο σου και φίλο σου στάνε data. Θέλω τη διατρός. Εγώ έχω data πρόβλημα. Θα έπρεπε να το ξέρει. Μου αρέσουν τα data. Είσαι καλά. Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι εκπομπή «Έχω data πρόβλημα». Καλησμένη Κωνσταντίνα Δαούτη, καλησπέρα Κωνσταντίνα. Γεια σου, Μπίλη μου. Έχεις βρεθεί ποτέ σε μια κατάσταση που νοσώσανε τα data τη ζωή? Ωραία, εμένα λοιπόν τα data μου σώσανε πρόσφατα τη ζωή. Γιατί είχα πάει σε δοκιμαστικό για δουλειά, τα έχουμε πει εκεί με αυτόν, έχω τελειώσει τις δουλειές που έχω να κάνω εκείνη την ώρα και πρέπει, θέλω να μπω στο ίντερνετ. Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί. Αλλά δεν μπορείς να πας σε δοκιμαστικό και να ζητήσεις Wi-Fi, γιατί θα φαίνεται ξεκάθαρα ότι ψολάρεις. Πρέπει να φαίνεσαι σοβαρός άνθρωπος, πρέπει να φαίνεται ότι θα κάνεις κάτι σημαντικό εκείνη την ώρα. Και εκεί πραγματικά με σώσουν τα data, γιατί λέω, οπ, τώρα data. Την έχεις ακόμα αυτή τη δουλειά? Όχι. Τραβάω το κανάλι, δεν μπορούμε να βρούμε δουλειά. Να σου πω την αυτοκουμπή. Όχι, δεν σου πω εγώ. Πάτα το, να δεις τι γίνεται. Οπ! Καλά πάει πρόβα. Και ως διαμαγείας, έχεις 4 επιλογές. Τηλεφώνησε στους sponsors να έρθουν μεθαύριο για τη δοκιμαστική προβολή. Η μία είναι η unlimited, για περιόριστα data. Η άλλη δεν είναι. Αλλά στην άλλη που δεν είναι unlimited, μπορείς να στείλεις βοήθεια από τους φίλους σου και να στείλουν φίλους την data, αν έχεις φίλους. Το φοβερό ζευγάρι, έχω χτυπήσει θέμα. Είναι αυτό που διπλασιάζει μετά το Vodafone Sigiu τα data που σου στέλνει ο φίλος. Ναι, είναι σαν ένας δεύτερος φίλος που έρχεται και κάνει μπιριμπάκι στο φίλο σου. Yes! Η τρίτη είναι το Panic Button που σου δίνει άμεσα data ή λεπτό ομιλίας. Χαχνός μόνος τους Έλληνες, τους δέκτες! Και το Credit που απλά σου πιστώνει το λογαριασμό με τα χρήματα για να κάνεις το τεστ, τέλος πάντων. Οκ. Δύο τόσο διαφορετικοί άνθρωποι που τελικά ενώνονται. Πες μας περίεργες καταστάσεις. Που χρειάστηκαν data. Κοίτα, εγώ δεν χρειάστηκε ποτέ να βρεθώ σε μια τόσο δυσμενή συνθήκη, αν θέλεις, και να με σώσουν τα data. Και νιώθω πολύ καλή, όπως και είμαι. Εδώ πέρα είναι που έρχεται το κοινό μας, γιατί ρωτήσαμε εσάς να μας πείτε μια ιστορία που τα data σας έσωσαν τη ζωή. Οκ, έχουμε τις ιστορίες. Η αλήθεια δεν απάντησε κανένας. Okay. Οπότε καληνύχτα. Λοιπόν, είμαστε μέσα στο χρόνο, τι ωραία είναι. Μια χαρά, μια χαρά. Είμαστε εδώ για να κρίνουμε όμως όλες αυτές τις ιστορίες που στείλατε. Είμαι πολύ χαρούμενη που με κάλεσε να κρίνω. Μου αρέσει πάρα πολύ να κρίνω. Και θέλω να δούμε αν όντως είναι legit να κάνουμε χρήση του κουμπιού αυτού. Okay, άρα εσύ και εγώ είμαστε κριτική επιτροπή. Διαβάζουμε την ιστορία και κρίνουμε αν άκρισε τα data ή όχι. Ναι. Κατανοητό, μπρο. Ξεκινάμε. Μία φορά η μάνα μου δεν σήκωνε το τηλέφωνο και τη έστειλα μήνυμα στο Messenger να σε στάνει το πάει. Καταρχάς υπάρχει ένα παράδοξο εδώ πέρα. Δεν σήκωσε η μάνα το τηλέφωνο. Πώς γίνεται αυτό? Θέλω να πω ότι λίγο ταυτίζομαι με αυτό το παιδί που είναι μέσα στο σπίτι με τη μητέρα του και την παίρνει τηλέφωνο μέσα στο σπίτι. Έχω στείλει, ας πούμε, μήνυμα. Μπορείς να μου βάλεις ένα ποτήρι νερό. Ή τόσο μεγάλο είναι το σπίτι? Όχι. Απλά βαριόμαι παρόλοι. Τραγικό. Εγώ δεν πατάω το κουμπί εδώ πέρα. Η συνείδησή μου λέει ότι απλά είναι γαϊδούρι που παρασιτεί. Εις βάρος της οικογένειάς του. Ναι, Μπίλη μου, ξέρεις τι, ούτε εγώ δεν πατάω. Δεν θα τσακωθώ μαζί σου. Λοιπόν, Δούλμαν μας λέει, όταν έστειλα στον κολλητό μου και μου παράγγειλε καφέ στη δουλειά. Το πατάω, αυτό είναι ξεκάθαρα friends. Σίγουρα friends. Να σου πω γιατί. Γιατί αντί να στείλεις το φίλο σου, πάρουμε ένα καφέ. Που είναι τρελό χώσιμο. Ναι, τρελό χώσιμο. Να πληρώσει αυτός δηλαδή το καφέ. Ναι, όχι. Καλύτερα να σου στείλει μερικά megabyte, να έχεις data, να κάνεις την παραγγελία. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα, friends. Είναι φίλος. Ο φίλος μας Παύλος Πάρλα μας λέει: POV, δεν είχα data να ειδοποιήσω τους φίλους μου ότι έχει μπλοκό και τους δέσαν. Αυτό είναι σοβαρό. Πρέπει να επέμβει. Είμαι πολύ διχασμένη, γιατί αντιλαμβάνομαι το πρόβλημα αυτού του ανθρώπου.
Αλλά απ' την άλλη η ηθική μου λέει ότι αν οι φίλοι είναι σε φάση που αν σε μπλόκο. Ναι, όχι, αν σε μπλόκο του λένε, άρα σημαίνει ότι μπορεί να οδηγούν επικινδύνω, δεν σε πάρω καθόλου. Μπορεί να έχουν πάνω του μικροποσότητε. Εντάξει. Όχι, τότε δεν αξίζει. Δεν αξίζει, λες εδώ πέρα. Τι φίλο είσαι, αλήθεια. Θες να γίνουμε φίλοι. Δίνω friends. Okay. Εγώ δεν δίνω. Αλλά χαίρομαι που υπάρχει εσύ εδώ και αυτός ο άνθρωπος πλέον μπορεί να κάνει παρέα με τους φίλους του. Αλλά αυτή είσαι. Μας λέει ο φίλος Άγγελος. Ναι. Στρατός. Αυτό. Θέλω να κάνω μια ερώτηση γιατί εγώ δεν έχω πάει στρατό. Spoiler alert. Επιτρέπεται να έχουν κινητά στο στρατό. Ναι, επιτρέπεται. Δεν έχει WiFi όμως ο στρατός. Ωραία, φαντάζεσαι να πάω στο λοφαγό να του δει το WiFi από το θάλαμο. Είναι λίγο παρανοϊκό. Να του δει την data και να σου πατήσει ένα friends. Όχι, σίγουρα στο στρατό, ναι, σίγουρα. Data. Εντάξει. Μου φαίνεται τρελό χάσιμο χρόνο στρατό, έτσι κι αλλιώ. Ποτέ, άμα είναι να είσαι στο ίντερνετ, μια χαρά. Πάντα. Κοίτα, αυτή είναι ξεκάθαρα μια χρήση του Unlimited που μπορεί να σε σώσει από μια δύσκολη συνθήκη στο στρατό, σίγουρα. Επόμενη γραμμούλα. Ήδη είστε έκανα εδώ. Πολύ καλό. Πολύ καλό το callback. Εβάν Τζιάν. Ωπα, γνωστό μου φαίνεται αυτό το account. Νομίζω ότι με ακολουθεί. Μια φορά που έχεζα και μου τέλειωσαν τα data και δεν μπορούσα να δω τρία μούτρα. Καταρχάς, ποιος βλέπει ακόμα τρία μούτρα. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα. Μάλλον ο ένας από τους τρεις. Ξέρεις εδώ σπίτι σου και σκεφτείς τα αλήθεια να φέρεις ένα γιατρικό μούτρο. Δεν θέλω να πω στη θέση πιανού. Στη δικιά σου. Όχι, όχι. Ξέρεις τι, μας έχουν στείλει άπειρα μηνύματα, ειδικά στην αρχή, τον πρώτο καιρό μας έστελαν όλοι ότι είμαστε η παρέα τους στην τουαλέτα, στο χέσιμο αν θέλεις. Και είχατε σκεφτεί εμένα να μπεις από το παρεάκι. Όχι, όχι, όχι. Φύγε από εκεί. Θέλω να σου πω ότι στην τουαλέτα ο κόσμος θα δει κάτι που το έχει πολύ ψηλά. Δηλαδή, εσύ ας πούμε... Κάποια στιγμή στο μέλλον θα ήθελες να γράψουν για σένα Bill Bacalis. Τον έβλεπα όταν έχεζα. Εντάξει, ναι, πολύ ωραίο είναι. Καταρχάς, παίρνεις το κινητό σου όταν κάνεις αυτή την ενέργεια στην τουαλέτα. Όχι, αλλά εγώ δεν πάω και τουαλέτα γιατί με κύριε. Όχι, δεν παίρνω το κινητό μου. Είσαι πολύ γρήγορα. Πάω πάρα πολύ σπάνια. Θες να μιλήσω τα δαμάσκηνα. Εσύ φαίνεται ότι είσαι άνθρωπος που χρειάζεσαι τον τάτα στο μπάνιο. Άκουσε με. Εσύ από την άλλη φαίνεται ότι έχεις τουαλέτα πρόβλημα. Ωραία. Θέλεις να στείλουμε τάτα στον άνθρωπο αυτόν. Το Βαγγελί. Ναι. Εντάξει, νομίζω χρειάζεται ένα unlimited. Τι λες, Σπύρο. Μπορούμε να το δώσουμε, ναι, να πάρει και κανένα βιβλίο εκπομπή. Σωστό. Ωραία. Ο φίλος μας Κώστας μας λέει: έβλεπα βίντεο ενηλίκων. Και τσουπ, εκεί που ήθελα να τελειώσω, τελείωσαν τα τάτα. Λοιπόν, αυτό το πρόβλημα το έχω και εγώ. Όταν βλέπω βίντεο με τον Δημήτρη Κουτσούμπα. Αυτό δεν εννοεί βίντεο ενηλίκων. Είσαι καλά. Παπαρατσέγκο, κάπως έτσι. Κοίτα, επειδή μιλάμε για βίντεο, θες unlimited. Μήπως δεν πρέπει να πάρει unlimited ο φίλος. Γιατί? Για να σωθεί. Για να σωθεί. Φτάνει πια! Υπάρχει και το σεξ! Περίμενα τον κόμενο πρώτο ραντεβού στο μετρό και ζήταγα από περαστικούς hot spot. Άβολο! Δεν είναι σαν αυτό που ακούμε στις ειδήσεις ότι γνωστοί, πώς το λένε, τακτικοί για να σε κλέψουν, ότι προσποιούνται ότι είναι master στις ΔΕΗ. Είναι starter pack λίγο αυτό για εκεί νομίζω. Έχεις full δίκιο. Έχεις full δίκιο. Παιδιά, προσέξτε όταν σε ζητάνε hot spot ή για να σας πάρουν την τσάντα. Είναι scam, μακριά. Ναι, οκ, okay, ναι, όχι. Λοιπόν, ο φίλος μας Θανάσης λέει: δεν είχα data να της πω να κατέβει και δεν με πήρε ποτέ να αναρωτηθεί. Τι. Πόσο ευτυχισμένος άνθρωπος είναι αυτή η γυναίκα. Τύπου έχεις δώσει ραντεβού με κάποιον και δεν σε νοιάζει καν αν ήρθε, αν δεν ήρθε. Εντάξει, μπορεί να είσαι τον... πολύ καλά με τον εαυτό σου. Δηλαδή, λίγο το θαυμάζω αυτό το vibe. Μήπως απλά δεν τον γούσταρε πολύ. Άμα είχαν κανονίσει όμως, θα είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο να είναι από κάτω. Μήπως δεν έχει data. Είναι αυτό που μήπως και καλά. Υπήρχε έλλειψη επικοινωνία. Δεν του στέλνω, ας μου στείλει αυτός και κάνει και αυτός το ίδιο. Ας μου στείλει αυτή και δεν στέλνει κανένας ποτέ και χάθηκαν. Κάνω κι εγώ το ίδιο. Νομίζετε ότι ο Φουσέκης μπορεί να σας ξεφύγει έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι κανονικά θα έπρεπε να έχουν μια ειδική θέση στην κόλαση. Εδώ είναι ο ορισμός του έχω data πρόβλημα. Εντελώς. Ωραία, εγώ λέω να μην πάρουν τίποτα και να συνεχίσουν τη ζωή τους. Ναι. Ναι, γιατί άμα ήταν να συμβεί θα συνέβαινε. Ναι, ναι, αυτό. Βρήκα που ήταν η πρώην μου από το χάρτη του Snapchat. Ιστερόγραφο. Ήταν κόμενο. Εδώ είναι ξεκάθαρη περιγραφή μια τοξική σχέση. Έχουμε έναν στόκερ και μια Μιχαλίδα. Καταρχάς γίνεται αυτό στο Snapchat. Εγώ δεν το ήξερα. Ούτε εγώ το ήξερα. Βέβαια, αν έχει φτάσει σε σημείο που να είσαι τόσο παρανοϊκός που να ανοίγει το χάρτη του Snapchat για να δεις που είναι η πρώην σου,
Ανεξάρτητα αν είμαι εγκόμενο ή όχι, καλό είναι να χωρίσετε. Κοίτα, τι θα έλεγες από φίλος ο Κωστής ανοίγει το χάρτη του Tinder. Οκ. Ναι, δεν ξέρω, μου φαίνεται τοξικό. Δεν θα... Βέβαια, τον έσωσαν τα data, θεωρεί ο ίδιος. Ναι, ναι. Τον σώσανε σίγουρα. Άρα ήρθε, άρα δεν χρειάζεται την data εδώ πέρα. Όχι, εδώ πέρα. Να σου πω, έχεις Tinder. Όχι. Εγώ έχω, αλλά μου το. Από ό,τι λένε, μου είπε η Ζωή Πρέ ότι έχω. Εγώ δεν, το... δεν είναι δικό μου. Υπάρχει κάποιος που θεώρησε ότι, ότι το να παριστάνει ότι είσαι εσύ στο Tinder θα του φέρει κόσμο. Ναι, είναι το δεύτερο πιο τιμητικό πράγμα μετά από το χέσιμο με τρία μούτρα. Το ακούω αυτό που λες, ναι. Ωραία. Και εγώ με αυτή τη σειρά θα τα βάζω. Μπορεί να είναι το ίδιο άτομο αυτό. Ο φίλος μας Μαντού λέει: μια φορά ήθελα να ρίξω γκόμενα με post από το Λούμπεν και ευτυχώς δεν είχα. Δεν είχε γκόμενα. Δεν είχε post το Λούμπεν. Είχαν τελειώσει. Είχαμε άδεια όλοι. Λοιπόν, ο φίλος Γιώργος λέει: είμαι από Θεσσαλονίκη και χάθηκα στην Αθήνα και έκανα κύκλους στο Σύνταγμα. Ναι, δίνω εδώ data. Εντάξει, δεν είναι και τόσο δύσκολη η πόλη Αθήνα. Δεν δίνεις data εσύ αμέσως. Καλά, δεν είναι και Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι πάρα πολύ πιο εύκολη. Οπότε, αν είσαι από Θεσσαλονίκη και πας Αθήνα, μπορεί να νιώσει λίγο χάος. Υπάρχει ένα τραγούδι του Λέξη ότι θα κατέβω Αθήνα και αν δεν σκοτωθώ. Θα χαζεύω τα γραφίτια από τον ηλεκτρικό. Ναι, δίνω data. Δίνω unlimited. Γιατί είναι και μεγάλη πόλη, μπορεί να θέλεις να κάτσεις να ψαχθείς. Μπορεί να βρεις και πίζα λίγο άμα ψαχθείς. Οκ, αλλά όχι για την πίζα. Ήταν Τάκη Τσάν αυτό. Αλήθεια. Τάκη, γύρι να πεις, σου αγαπάω. Έχουμε πάει για ποτέ με τον Τάκη Τσάν. Αλήθεια, γιατί μας άμισε. Τι. Τα παλιά χρόνια είχαμε πάει για ποτό με τον μπαμπά μου. Παράκια πιο κουλά από το δικό σου. Σας μισεί. Δεν έχεις δει που μας κράζει όλο το ίντερνετ. Να του δώσουμε data unlimited. Σας αγαπάει. Οκ, ναι, να δώσουμε στον Τάκη Τσάν unlimited να μπορεί να σας κράζει όση ώρα θέλει. Η φίλη μας Κορίνα λέει: κατέβασα διαδρομή στο GPS ενώ ήμουν χαμένη σε χιονοθύελλα στον όλο. Weird thing. Κάνει αυτό ένα. Δεν είναι πολύ συγκεκριμένα για να είναι ψέματα. Μπορείς να μπεις λίγο στο προφίλ της κοπέλας. Ναι, μπορώ. Είναι όντως, χαμένη ακόμα στον Όλυμπο. Κάτσε, τα τελευταία 40 post είναι όλο στον Όλυμπο. Ωραία, νιώθω ότι πρέπει να στείλουμε unlimited data για να μπορέσει κάποιος να τη βοηθήσει. Ωραίο προφίλ. Πολύ ωραίο, μπράβο Κορίνα. Είναι ταξιδιάραψη. Ή μένει στον Όλυμπο πλέον. είναι πλέον εκεί το σπίτι τη. Α, σα δώσουμε. Δώσε εσύ, Μπίλ. Το δίνω. Μπράβο. Λοιπόν, ο φίλος μας Άγγι 1G μας λέει: έπαιζα άσο Λέστερ με Tottenham και κάνω cash out στο 93 με 2-1 σκορ πριν γίνει 2-3. Τι είναι cash out, έφτασες? Ξέρω. Λοιπόν, cash out είναι όταν λες θα βγάλω τα λεφτά μου από εδώ γιατί νομίζω ότι τα έχω πάρει. Όχι ακριβώς, θα τα βγάλω γιατί μην γυρίσει το μάτς και χάσω τελικά. Α, τύπου μέχρι εδώ στοιχηματίζω. Πού τα βρήκατε αυτά τα φιντάνια? Ναι, και το δεύτερο. Ναι, λέει ο φίλος Νίκος. Είναι το ίδιο να πρόβλημα. Έπρεπε να κάνω κασάου το Γιουβέντους στο Ρήνο, είχε πάρει κόκκινη η Γιουβέ και θα έχαμε. Είναι το ίδιο πρόβλημα. Κοίτα, αυτό είναι όντως μια κατηγορία που πέρα την πλάκα. Τα data σώζουν τη ζωή εκεί πέρα. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να είναι κρίσιμο. Ναι, οκ, okay, άρα το δίνουμε. Ναι, ναι, ναι. Για να μπορείς να βλέπεις τι γίνεται. Ναι, ναι. Okay. Πατάω και στους δύο. Λοιπόν, η φίλη μας Κωνσταντίνα λέει: πήγα σε καφετέρια και δεν είχα κατεβασμένο το πιστοποιητικό. Και παρεφερές ο VCKKST μας λέει: δεν είχα data για να κατεβάσω το πιστοποιητικό σε πτήση. Οκ, είναι αρκετά σημαντικά και τα δύο. Αλλά βέβαια να πω σε αυτό το σημείο ότι μπορείς το πιστοποιητικό να το έχεις κατεβασμένο και αποθηκευμένο στο κινητό σου μονίμως. Ναι. Οκ. Okay. Ναι, δεν ξέρω, εντάξει, okay, είναι χρήσιμα, όντως θα έπρεπε να έχουν data εκείνη τη στιγμή. Απλά in the long run. Κακή χρήση data θα λέγεις. Αυτό, θα το έλεγα σίγουρα. Ότι τύπου ρε παιδάκι μου, έχεις την data σου, τώρα ο Γκόβνας θα φάει. Όχι. Ο φίλος Γιάσε λέει: είμαι data scientist και ειλικρινά το εισόδημά μου εξαρτάται από τα data. Literally του σώθανε τη ζωή τα data, θα λέει. Ναι, ναι, θα το έλεγα. Γιατί θα ήταν άστεγος και εργός στον ηλεκτρικό. Άστεγος και άνεργος. Μας λέει ο 991 Designs: τα data του Νόε. Ξέρεις εσύ τώρα τι είναι αυτό και θα μου εξηγήσεις. Ο Νόε είναι ο γνωστός rapper. Μια αιμονή με data ο Νόε, η αλήθεια είναι. Για το YouTube κανάλι του λέγεται data. Κοίτα, θα ήθελα να μας εξηγήσει ο Νόε. Νόε, αν βλέπεις, εννοείται μπορείς να γράψεις από κάτω. Η φίλη μας Μαρία λέει: όταν πήγα να στείλω μεθυσμένο μήνυμα, είχα ξεμείνει. Εγώ καταλαβαίνω ότι πήγε να στείλει μεθυσμένο μήνυμα, είχε ξεμείνει από data. Ναι. Και δεν έστειλε το μεθυσμένο μήνυμα. Είναι κακό το μεθυσμένο μήνυμα, πιστεύεις? Ανάλογα. Απ' την άλλη, ξέρεις, σε μεθυσμένα μηνύματα, εγώ έχω στείλει σε φίλες. Για σε να φίλες. Μην... Σε φίλες. Για να μην στείλεις εγκόμενο. Μέσα στο μεθύσι σου είχες τη στιγμή. Ναι, είχα στείλει μήνυμα σε φίλη, στέλνω σε σένα για να μην στείλω εκείνη. Μόλις με καταλαβαίνεις. Καλό, καλό.
Εκεί όμως ήθελες data. Εσύ ήθελες. Ναι, εγώ σίγουρα. Η κοπέλα, η Μαρία δεν ήθελε. Η Μαρία δεν ήθελε για να μην φλεχτεί. Η Μαρία καλά έκανε και δεν έστειλε. Μπράβο, Μαρία. Λοιπόν, φίλοι, η γνωστή, ρε παιδάκι μου, δεν θέλει να πιέσει τη σχέση μας. Αν εσείς έχετε ιστορίες να μοιραστείτε μαζί μας για το πώς τα data σε session ζωή, μπορείτε να το κάνετε στα σχόλια. Ευχαριστώ ή δυσάρεστα. Αυτά είναι τα data για σήμερα. Ήταν ο Μπίλι Μπακάρης. Ήταν η Κωνσταντίνα Δαούτη, ένα χειροκρότημα. Γεια μου!